Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Ιούδα, του Αποστόλου, του Αδελφοθέου και Παϊσίου Οσίου του Μεγάλου. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από τον Live FM σε ζωντανή μετάδοση για το διαδίκτυο από το thrakiwebradio.gr. Ο καιρός μας έχει τρελάνει λιγάκι, είναι αλήθεια, και ιδιαίτερα χθες το πρωί όταν άσπρισε η πόλη της Ξάνθης από το χαλάζι, και ευτυχώς, σε εισαγωγικά βέβαια, αλλά ευτυχώς που αυτό το χαλάζι χτύπησε την πόλη περισσότερο και όχι την ύπαιθρο, τις καλλιέργειες, γιατί θα τις είχε ρημάξει. Όλοι ζήσαν, όσοι ήταν μέσα στην πόλη τουλάχιστον χθες, στις πρωινές και πρώτες μεσημβρινές ώρες, την σφοδρότητα με την οποία έπληξε το χαλάζι την περιοχή. Μιλάμε για ένα χαλάζι που το έστρωσε κυριολεκτικά, λες και ήταν χιόνι. Σήμερα καταγράφουμε με αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα μας αν και πού σημειώθηκαν ζημιές. Ωστόσο, το ευτύχημα είναι ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και πόσο μάλλον σε μια περίοδο που οι περισσότερες καλλιέργειες είναι στο στάδιο της συγκομιδής. Δεν είχαμε μόνο χαλάζια όμως αυτές τις ημέρες. Είχαμε και άλλες εξελίξεις, πολιτικές, οικονομικές. Στη Γαλλία είχαμε τις επαναληπτικές εκλογές και την συγκρότηση νέας κυβέρνησης υπό τον Μελανσόν. Συγγνώμη, υπό τον Μακρόν. Α, είπα Μελανσόν. Είπε κάτι πολύ καλό ο Μελανσόν, ο ηγέτης της αριστεράς, της γαλλικής αριστεράς, ο οποίος ήταν και φαβορή πριν από λίγο καιρό. Είπε κάτι πολύ καλό που το σημείωσα. Είπε πως είναι εντελώς βλακώδες, το άκρον άωτον της ανοησίας είπε, να κάνει κάποιος το ίδιο πείραμα το οποίο έχει αποτύχει την προηγούμενη φορά και να περιμένει να πετύχει την επόμενη. Κάνεις ένα πείραμα, ρε παιδί μου, και αποτυχαίνει. Και εσύ επιμένεις το ίδιο πείραμα μέχρι που να επιτύχει. Αυτό λέει είναι το άκρον άωτον της ανοησίας. Και το προσαρμόζει στο πείραμα της χώρας μας, της ελληνικής κυβέρνησης, για να βγούμε από την κρίση. Το ίδιο πείραμα το αποτυχημένο επιχειρείται ξανά. Θέλοντας να πει πως δεν είναι δυνατόν με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, πηγαίνοντας στους δανειστές να ζητήσουμε τα ίδια πράγματα και να εξυπηρετήσουμε τα ίδια πράγματα, περιμένουμε να βγούμε από την ύφεση και να τραβήξουμε μια ανωδική πορεία. Είναι το άκρον άωτον της ανοησίας, λέει ο Μελανσόν. Εγώ λέω είναι βλακώδες. Το επιχειρεί η ελληνική κυβέρνηση συνεχώς και συνεχώς. Και εμείς φυσικά καθόμαστε και περιμένουμε τα αποτελέσματά του. Περιμένουμε δηλαδή, κυρίες και κύριοι, να βγούμε από τα διέξοδα και από την κρίση επιχειρώντας το ίδιο πράγμα. Χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Είναι σαν εκείνο το ανέκδοτο με τον Γιωρίκα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που ενώ δούλευαν στη φάμπρικα της Γερμανίας, λέει, ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας, ο Πόντιος, ο Γιωρίκας, είχαν βαρεθεί να τρώνε το ίδιο πρωινό. Και είπε ο Γάλλος και ο Άγγλος ότι την επόμενη μέρα, αν είναι πάλι το ίδιο, θα αυτοκτονήσουν. Πράγμα που έκαναν. Το ίδιο έκανε και ο Γιωρίκας, με τη διαφορά ότι ο Γιωρίκας, λέει, ετοίμαζε μόνος το πρωινό. Δηλαδή, ας μην παρεξηγήσουν τώρα οι πόντι, έτσι, ποντιακό ανέκδοτο. Δηλαδή, ενώ ξέρουμε ότι πάμε για αυτοκτονία, συνεχίζουμε στο ίδιο πείραμα. Όπως ο Γιωρίκας ήξερε ότι το πρωινό θα το κάνει ο ίδιος του. Και όμως δήλωσε ότι θα αυτοκτονήσω αν είναι το ίδιο. Και φυσικά έκανε το ίδιο πρωινό και αυτοκτόνησε. Κυρίες και κύριοι, τι να πούμε τώρα εμείς. Το είπε με μια πρόταση ο ηγέτης της αριστεράς και όχι καμιάς δεξιάς, έτσι, δεν το είπε η Λεπέν, το είπε ο Μακρόν, συγγνώμη, ο Μελανσόν, μπερδέψαμε τώρα, Σον, τέλος πάντων, το είπε ο ηγέτης της αριστεράς και εμείς οι ηγέτες της δικιάς μας αριστεράς, λέμε τώρα, επιχειρούν το ίδιο πείραμα, ενώ ξέρουμε ότι είναι αποτυχημένο. Στην καμπούρα τη δική μας φυσικά, αυτοί παίρνουν 10.000 το μήνα, έτσι αυτό το έχουν εξηγήσει. Τι να πει κανείς. Εμείς απλά βλέπουμε, επικροτούμε και σπάζουμε πλάκα και στα καφενεία μέσα. Συνεχίζω.
Δεν μπορούμε να γίνουμε κράτος, κυρία μου. Όχι. Δεν μπορούμε να γίνουμε κράτος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εφόσον δεν αντιδρά κανένας, δεν θα γίνουμε κράτος. Μου λέει, προχθές θυμάστε που φώναζα. Για τα. Τα έχω ακόμη μπροστά μου τα μπιλιετάκια και συγχύζομαι. Για τις μαζικές, τα μαζικά τέλη κυκλοφορίας ενός παπάκι που έχουμε εδώ στην δουλειά. Έτσι τα μαζικά μου ήρθαν 4 χρόνια. Με πρόστιμο 130% για κάθε χρονιά. Λοιπόν, έγινε θέμα. Το 1/3 λέει, το 30% των απεσταλμένων αυτών ραβασακίων που στέλνουν για τα ετεροχρονισμένα τέλη κυκλοφορίας είναι λαθασμένα. Το 30% έχουν λάθη. Και για να διορθωθεί το λάθος, πρέπει να αφήσεις τη δουλειά σου εσύ να πας στη ΔΟΗ ή στην Αθήνα προκειμένου στο Υπουργείο, στην αρμόδια υπηρεσία, να περιμένεις την ουρά, να βγάλουν τα κοιτάπια τους, να δουν τι έπρεπε να πληρωθεί, γιατί χρεώθηκε τόσο, να γίνει πράξη, έτσι, που θα μειώσει το πρόστιμο για να το πληρώσεις εσύ μετά από κανένα, ξέρω εγώ πόσες μέρες. Αυτοί τα κάνουν σκατά, εσύ πρέπει να τα καθαρίσεις. Το 30% λάθος αυτών των ιδιοκτητήριων, αλλά για να διορθεί το λάθος και να πληρώσει λιγότερα τα κανονικά, δηλαδή εσύ, πρέπει να χάσει τη δουλειά σου. Δεν γίνεται. Είναι δυνατόν να βγούμε από αυτή την ύφεση, όταν ακόμη το κράτος μας λειτουργεί κατά αυτή την έννοια. Άλλο παράδειγμα. Πάω σήμερα το πρωί να βγάλω ποινικό μητρό. Δόξα τω Θεώ, το έχω καθαρό. Δεν σκότωσα κανέναν. Ακόμη. Ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Και μου λέει η ευγενέστατη υπάλληλος ότι, ξέρετε, μα είναι αυτεπάγγελτο αυτό, δηλαδή είναι υποχρέωση της υπηρεσίας που σας το ζητάει. Ήταν κάποιος δήμος. Λέω, εσείς το λέτε, αυτοί το ξέρουν. Γιατί με έχουν πρίξει. Εδώ και 20 μέρες, ότι πρέπει να τους προσκομίσω ποινικό μητρό. Μου λέει, θα πρέπει να το ξέρουν. Άλλο τι θα πρέπει, λέω, καλή μου. Το ξέρουν. Δεν το ξέρουν. Για να μου το ζητάνε, δεν το ξέρουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης, υποτίθεται ότι έχουν νομοθετηθεί ορισμένα πράγματα. Έλα όμως που οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν το γνωρίζουν και δεν εξυπηρετείται ο πολίτης και μπορεί να χάσει δουλειές ο πολίτης, χωρίς να μπορεί να μην πληρωθεί ο πολίτης. Τώρα πρέπει να αφήσει τη δουλειά του ο πολίτης και να τρέχει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Και πολλά ακόμη ευτράπελα μπορώ να σας πω, μόνο από τη δική μας δουλειά. Με κάτι ξερόλες δημοτικούς υπαλλήλους που τα ξέρουν όλα και μας λένε κάτι αηδίες και πρέπει να τους βγάλεις στην εγκύκλωση να τους κολλήσεις τη μούρη τους για να καταλάβουν ότι δεν είναι ξερόλες. Θέλω να πω λοιπόν κυρίες και κύριοι ότι ο πολίτης ταλαιπωρείται όπως και να έχει το πράγμα. Είτε νομοθετηθεί το πράγμα είτε όχι. Το να νομοθετηθεί είναι ένα πράγμα. Το να εφαρμοστεί σωστά ο νόμος προς εξυπηρέτηση του πολίτη. Και όταν δεν υπάρχει γνώση από τον υπάλληλο που καλείται να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο, θα πρέπει να ζητούνται εξηγήσεις, όχι από τον πολίτη, από τον υπάλληλο. Γιατί δεν γνωρίζει ο υπάλληλος την εγκύκλια διάταξη που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη και θα πρέπει ο πολίτης να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας? Έλα εδώ κύριε υπάλληλε, γιατί δεν το γνωρίζεις και ταλαιπωρείς τον πολίτη? Θα έχεις λοιπόν μία επίπτωση. Γιατί όταν φορτώνεις το πρόβλημα στον πολίτη και το ξεσκίζεις, θα το κάνεις και την επόμενη και την μεθεπόμενη. Θα τυπάς κάρτα εσύ στις 1 η ώρα το μεσημέρι και εξαφανίζεσαι και ο πολίτης θα ταλαιπωρείται. Γι' αυτό σας λέω κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο θέμα κυβέρνησης που κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Είναι και θέμα, γιατί μια αλυσίδα είναι όλα αυτά, πώς θα περάσουν όλα αυτά τα πράγματα μέσω του κρατικού μηχανισμού, του υπηρεσιακού κρατικού μηχανισμού προς τους πολίτες. Και δυστυχώς εκεί γίνεται το έλα να δεις. Και επειδή το δημόσιο ήταν πάντα ένας καλός κομματικός στρατός, ήταν μια καλή καβάντζα εκλογική για κυβερνήσεις όπως το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, όπως το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ήταν μια πολύ καλή καβάντζα το δημόσιο. Δεν θέλω να το πειράξω. Δεν θέλω να το πειράξω, δεν θέλω να το χαλάσω. Και εμείς επαφιόμαστε στους καλούς δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί αν μας τύχει κανένα στραβός, την κάθισες.
Και δόξα τω Θεώ, από στραβούς δημοσίους υπαλλήλους, μπορώ να πω, διαθέτουμε ρε παιδί μου, έχουμε και για εξαγωγή. Δεν τους βάζω όλους ένα τσουβάλι, έτσι. Μιλάω για τους κακούς, για αυτούς που βλέπουν τον πολίτη, τον συναλλαζόμενο και νομίζω ότι είναι υφιστάμενός τους. Νομίζω ότι είναι σκουπίδι. Για αυτούς τους δημοσίους υπαλλήλους μιλάω. Οι οποίοι συγκεντρώνουν και τη δυσφορία των συναδέλφων τους. Έτσι. Λοιπόν, και αφού τα έβαλα με το δημόσιο και σας είπα και τα καθέκασα, πού να πάμε τώρα, να πάμε σε άλλα πράγματα τα οποία σίγουρα μας θλίβουν. Έχουμε ήδη, ακόμη δεν ξεκίνησαν τα μπάνια και έχουμε ήδη τους πρώτους πνιγμούς. Μια 63χρονη γυναίκα προχθές στη Χρυσή Αμμουδιά της Τάσου έχασε τη ζωή της από πνιγμό. Και εδώ πρέπει να πω για ακόμη μια φορά, κυρίες και κύριοι, ότι τίποτα δεν είναι πάνω από τη ζωή. Καμία απόλαυση δεν είναι πάνω από τη ζωή. Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τη θάλασσα, την οποία θα πρέπει να υπολογίζουμε και να σεβόμαστε. Ιδιαίτερα οι ηλικίες άνω των 90, έτσι θα πρέπει να προσέχουμε και να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους και όλα τα ενδεχόμενα. Πέρσι είχαμε πάρα πολλούς πνιγμούς. Ιδιαίτερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είχαμε πνιγμούς σε διψήφιο αριθμό. Οπότε φέτος ας ευχηθούμε να είναι το πρώτο και το τελευταίο. Έτσι, ας είμαστε προσεκτικοί και μην περιμένουμε τώρα να μας λένε οι υπηρεσίες τι πρέπει να προσέχουμε, δεν πρέπει να τρώμε, δεν πρέπει να ξέρω το ένα και το άλλο. Πρέπει από μόνοι μας να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Δεν το έχουμε, μην πάμε. Το έχουμε, πάμε στην παραλία, βάλουμε το γυαλί ηλίου, πάρουμε και λίγο μάτι εκεί, οφθαλμοθεραπεία και τέτοια πράγματα ρε παιδιά, εντάξει. Μην κάνουμε παραπάνω πάνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα, εντάξει, έχουμε εδώ και 15-20 χρόνια για το όνομα, το συνηθίσαμε τέλος πάντων, πρόσφατα υπόθηκε δήθεν και καλά ότι η Μακεδονία, η λεγόμενη Μακεδονία, τέλος πάντων τα Σκόπια ουσιαστικά, βάζει νερό στο κρασί τους εν ώψη ΝΑΤΟ και Ευρώπης και δέχεται να μην προκαλέσει τόσο πολύ με την ονομασία και τι έγινε, προτείναμε λέει εμείς, το άφησε στο χέρι μας. Το άφησε στο χέρι μας και εμείς για να βγούμε από τα δύσκολα είπαμε δεν θα αποκαλείστε Μακεδονία, προτείνουμε να λέγεστε Μακεδονία του Βαρδάρη. Μακεδονία του Βαρδάρη. Όπως λέμε η Φευρονία του Μπακάλι, αυτή είναι η Μακεδονία του Βαρδάρη. Κατάλαβες. Μιλάμε για φορεξικέλευτες τώρα προτάσεις, έτσι. Μακεδονία του Βαρδάρη. Θα είναι η Μακεδονία που θα γειτονεύει, ας πούμε, με τη Θράκη εδώ πέρα, θα είναι και η Μακεδονία του Βαρδάρη. Μετά πάμε στη Μακεδονία του Βόλγα, πάμε στη Μακεδονία, ξέρω εγώ, του Μπουγάζ εδώ πέρα που βγάζει και όλα αυτά τα πράγματα. Φεδρότητες. Φεδρότητες. Και εμείς χαρήκαμε, δεν θα υπάρχει το συνθετικό Μακεδονία κτλ. Τρίχες. Όλα αυτά είναι για να υπάρξει ένα καλό προηγούμενο στην ελληνική πλευρά, η οποία θα συμφωνήσει και θα πει ναι σε όλα, για να μπει και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, αλλά θα μου πείτε, αν προλάβουν να μπει, αν προλάβουν δηλαδή τα Σκόπια να μπουν, γιατί πάνε για διάλυση. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, έτσι, με την Αλβανία και όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται με την ομπρέλα της Τουρκίας, στην ευρύτερη γειτονιά μας. Αλλά εγώ ήθελα να μείνω στη δική μας αντιπρόταση, αυτή την εκπληκτική αντιπρόταση, να ονομαστούν τα Σκόπια Μακεδονία του Βαρδάρη. Ένα τέλειο άλοθη για την ελληνική κυβέρνηση που θα υποχωρήσει τελικά για ακόμη μια φορά εναντί των αξιώσεων των γειτόνων μας. Και το λέω αυτό έτσι και το κλείνω εδώ που το ανοίγω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε όμως την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται και στη Θράκη. Ο κ. Γκελτιρίμ, λοιπόν, θειασότης παλιά των Γκρίζων Λύκων, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, συναντήθηκε με τον κύριο Τσίπρα, τα είπανε, η επίσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται πού αλλού, στη Θράκη. Μην νομίζει κανένας πονηρός από εσάς ή καμιά πονηρούλα ότι πρόκειται για επίσημη επίσκεψη, έτσι. Για ιδιωτική, έτσι,
Έχει ένα καφενείο εκεί στην Κομωτινή, κάνει καλό τσάι και καφέ. Καϊμακλήρικο. Το έμαθε ο Κελντήριμ. Θα πάει να πιει λοιπόν. Πήρε και τους υπουργούς. Έτσι. Ένας πρωθυπουργός μιας χώρας. Συνοδεία υπουργών. Πάει ιδιωτική επίσκεψη, ρε παιδιά. Μην φανταστείτε ότι θα πάνε δηλαδή να κάνουν τίποτα άλλο οι άνθρωποι. Ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη πάνε. Όταν πήγαν να το κάνουν το ίδιο στην Ολλανδία, τους πήρε και τους σήκωσε. Τους έκοψαν την πόρτα, τους έδιωξαν πίσω από εκεί που ήρθαν. Ενώ εδώ εμείς λέμε, α, ως Γκελντινής, ιδιωτική επίσκεψη θέλετε. Ιδιωτική επίσκεψη, παιδιά, εμείς το δεχόμαστε, ιδιωτική επίσκεψη. Και αυτό θα αναλύσουν τώρα εδώ, θα πάνε στους γνωστούς κύκλους φυσικά, τους οποίους η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει ως νόμιμος. Θα πούν τα της μητέρας πατρίδας και όλη αυτή την ιστορία για να δημιουργήσουν θέμα και πάλι. Και θα αποχωρήσουν έχοντας εδώ το γραφείο πολιτικών υποθέσεων. Κύριε Κουφόπουλε! Καφόπουλος, ε. Α, δεν είναι Κουφόπουλος. Α, γι' αυτό ακούει δηλαδή. Α, δεν είναι Καφόπουλος, ναι. Μάλιστα. Δεν είναι Κουφόπουλος. Άρα ακούει. Ακούει. Υπάρχει πολιτικών υποθέσεων. Κύριε, κύριε, έχουμε γραφείο πολιτικών υποθέσεων στη Δράκη. Το οποίο βγαίνει σε αντιδιαστολή, ας πούμε. Κάτι ανάλογο που υπάρχει στην Αδριανούπολη, ας πούμε, και για να εξισορροπηθεί λίγο το πράγμα του τουρκικού ξενείου της Κομωτινής, ναι, έχουμε και εμείς το μάτι του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά μόνο μάτι δεν είναι αυτό. Κάτι σαν φρύδι παίζει, κάτι σαν παίζει, αλλά μάτι δεν παίζει. Έρχεται ο κύριος Γκελντήριμ με υπουργούς στα πλαίσια μιας ιδιωτικής επίσκεψης. Υπουργός, μάλλον πρωθυπουργός με τρεις υπουργούς. Θα πάνε στο Χασάνι και πέρα το φίλο μου να πιούν κανένα τσάι, κανένα καφέ. Θα δουν και κανένα καριά φιλαράκια που παίζαν μαζί τάβλη όταν ήταν μικροί και θα φύγουν. Αυτή είναι η ιδιωτική επίσκεψη. Έτσι. Και εμείς το δεχόμαστε. Μια εποχή που ξέρουμε τι παίζει στη Θράκη, που ξέρουμε ότι την προορίζουν για ανεξάρτητο τουρκικό κρατήδιο, που ξέρουμε ότι γίνεται τη πόπηση πάνω στο βουνό. Εμείς δεχόμαστε ιδιωτική επίσκεψη του πρωθυπουργού της Τουρκίας, ο οποίος διώκει τους γκυλονικούς μέσα στη Θράκη. Ε, τώρα γιατί κράτος να μιλήσουμε, κύριε Σκύρη. Να μιλήσουμε για κράτος. Προηγουμένως πήγα να σας το φέρω μαλακά-μαλακά. Ότι δεν είμαστε κράτος όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο δημόσιο, στον κρατικό μηχανισμό, στα λάθη που συμβαίνουν, στην πολυνομία και στην παρανομία γενικότερα που υπάρχει. Αλλά σας το φέρω τώρα και αλλιώς. Δεν μπορεί να αντιλογιστεί ότι αυτό είναι κράτος. Όταν έρχεται ένας πρωθυπουργός συγκεκριμένα με υπουργούς. Και λέει πάω και μια ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη. Όταν γνωρίζεις σκοτζιά τι παίζεις στη Θράκη και επιτρέπεις ιδιωτικές επισκέψεις. Κάτι ανάλογο φυσικά να επιχειρούνται από την ελληνική πλευρά. Όχι μόνο πόρτα θα τρώγανε. Θα τρώγανε... Λοιπόν, υποδεχόμαστε και εμείς τον Τούρκο Πρωθυπουργό με τους υπουργούς και την κουστοδία του στην Θράκη. Δεν ξέρω κύριε Καφόπουλε πώς ακούγεται. Και εγώ υποδέχομαι λοιπόν τον Τούρκο Πρωθυπουργό στη Θράκη. Σας ακούγεται κάπως? Και πού είστε ακόμα? Και πού είστε ακόμα? Εντάξει, το είπα και προχθές. Εγώ μπορεί να μην έχω βήμα σε λίγο καιρό να μιλάω δημόσια. Δημοκρατία γιατί έχουμε γι' αυτό. Αλλά αυτά που λέω κάποια στιγμή έτσι ας τα θυμηθούμε. Λοιπόν, συνεχίζω. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι, γιατί το σοβαρέψουμε τώρα. Οι δράσεις φέρνουν και αντιδράσεις. Είδατε τι έγινε στο Λονδίνο. Πάει ο άλλος έξω από το Τέμενο, σου λέει δεν πρέπει να μείνει ζωντανός και ένας μουσουλμάνος. Και αρχίζει τώρα και παίρνει ένα μπάριζα. Με αυτά που υπέστη ουσιαστικά το Λονδίνο και γενικότερα ο κόσμος από τους Ισλαμιστές του ISIS. Ο φανατισμός και γενικότερα ο φονταμενταλισμός, από όπου και αν προέρχεται, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και έρηδες κοινωνικές. Πιστεύω ότι το καζάνι βράζει και θα σκάσει άσχημα. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ενισχύονται και ενθαρρύνονται, από οποιαδήποτε πλευρά και αν ενθαρρύνονται, είτε είναι ακόμη και αν ήταν ελληνική η πλευρά που τα ενθάρρυνε, δεν ήταν κατακριτέα. Αυτό που έρχεται να κάνει ο Γκελντήριμ στη Θράκη είναι να αυξήσει τη φωτιά που βράζει το καζάνι. Και ο κάθε Γκελντήριμ δεν το καταλαβαίνει η Ελλάδα, το καταλαβαίνει. Αλλά από όσους απασχολεί. Γιατί δεν θέλει να χάσει
και την πηγή ψήφων. Μην ξεχνάτε ότι Ξάνθη Κομωτινή, ΣΥΡΙΖΑ, τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Αλλά έρχονται τα συμφέροντα, τα εθνικά, πολύ πιο κάτω από τα μικροκομματικά, μικροπολιτικά, τα υπόλοιπα συμφέροντα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Και εδώ σε αυτό το παιχνίδι δεν παίζουν μόνο μία πλευρά, παίζουν και δύο πλευρές. Παίζουν και δύο πλευρές στην καμπούρα τη δικιά μας. Και επαναλαμβάνω, οι δράσεις φέρουν και αντιδράσεις. Και όσο υπάρχει όξυνση από τη μία πλευρά, και όσο υπάρχει πρεμούρα, φαγούρα που λέμε από τη μία πλευρά, θα αρχίσει να υπάρχει και από την άλλη. Και εδώ είδαμε και πάθαμε να εξισορροπήσουμε μια κατάσταση. Είδαμε και πάθαμε να δημιουργήσουμε αυτό το στάτους που υπάρχει σήμερα στη Θράκη μας, που είναι ένα εκπληκτικό στάτους, πρότυπο συμβίωσης διαφορετικών θρησκειών και κουλτουρών, αλλά δυστυχώς επιτρέπουμε τα ζυζάνια να μας το χαλάσουν. Και ο Γκυλτηρίμ έρχεται σαν ζυζάνιο. Και ο κάθε Γκυλτηρίμ έρχεται σαν ζυζάνιο στη Θράκη. Με την ανοχή τη δικιά μας για να χαλάσουν αυτή την όμορφη σχέση που υπάρχει με τους δύο συνήκους της περιοχής. Και εμείς απλά βλέπουμε, παρατηρούμε. Ούτε καν τολμάμε να πούμε μη. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Τις ιστορικές ευθύνες που έχει απέναντι τουλάχιστον στα παιδιά του. Και αν το Τσίπρας μπορεί να μην ξαναρθεί ποτέ στη Θράκη. Ο Τζιάς δεν ξέρει καν που είναι η Θράκη. Δεν θυμάμαι να έχει έρθει ποτέ, αν έχει έρθει μια φορά. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ. Και εγώ και ο Χασάν ο φίλος μου θα είμαστε εδώ, στη Θράκη. Και όλοι αυτοί δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να ξέρουν. Ή βάζουν κάποια άλλα συμφέροντα πάνω από αυτά. Λοιπόν, επειδή το θέμα το έχω εξαντλήσει εδώ και 25-30 χρόνια που δημοσιογραφώ, πιστεύω ότι θα είναι και από τις τελευταίες φορές που ασχολούμαι με αυτό, γιατί βλέπω κυρίες και κύριοι ότι δεν διαμαρτύρεται κανένας. Σε λίγο θα βγάλουμε και κόκκινα χαλιά να υποδεχόμαστε τους Τούρκους αξιωματούχους μαζί με τον Τούρκο πρόξενο στην Θράκη, θα υποδεχόμαστε τους Τούρκους αξιωματούχους με χαλιά, γιατί εδώ, γιατί η Θράκη, γιατί να μην υποδέχεται και την άλλη πλευρά, εφόσον... Συνεχίζω. Γίνεται πολύ ο λόγος τελευταία για τα τσιγαράδικα. Είναι είσαι καμπλεγμένη, δεν είσαι καμπλεγμένη. Το βγαίνει ο Κουροπλής και διαφωνεί και αθώνει τον, σε εισαγωγικά το αθώνει τον Ιβάν Σαββίδη και τη ΣΕΚΑΠ. Βγαίνουν οι Νεοδημοκράτες από την άλλη πλευρά, τα κράζουν τον Κουροπλή, γιατί και όλα αυτά, γιατί υπάρχουν θέματα άλλων συμφερόντων, πολιτικών συμφερόντων και όχι οικονομικών συμφερόντων. Δηλαδή, ποιος θα το περίμενε κάποια στιγμή, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στρατοπεδευμένος έξω από τη ΣΕΚΑΠ και φώναζε τότε εναντίον του Σαββίδη, όταν πρόκειται να το πάρει, θυμάστε το τσιγαράδικο, ο Τούρκος, η ΣΕΜΠΑ, πώς λεγότανε, λοιπόν, Τούρκια, φώναζαν, ούρλιαζαν, όλη μέρα απ' έξω. Είσαι παράνομος, έγινε η μεταβίβαση παράνομα, όχι η μηχανή πρέπει να φύγει, όχι πρέπει να μείνει, ούρλιαζαν. Τώρα, υπέρμαχη του Σαββίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ, άιντε από πίσω, βαράει μια δημοκρατία. Είναι δυνατόν αυτό το κράτος να πάει μπροστά? Ακόμη ένα παράδειγμα. Είναι δυνατόν αυτό το κράτος να πάει μπροστά? Όταν πολεμιέται ένας επιχειρηματίας, ένας επενδυτής, δεν μας ενδιαφέρει αν έχει ποινικό μητρό ή δεν έχει. Αυτό είναι θέμα των διοκτικών αρχών και της δικαιοσύνης. Όταν ένας επενδυτής που δίνει 180 θέσεις εργασίας εδώ, είναι έρμεος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εμφύνει να σε τσιπείς, εμαράμψει να σε χαϊδέψει. Λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Είναι καταδικασμένος ο επενδυτής αυτός. Μια ζωή να είσαι στο κυνηγητό. Ή από τους μεν ή από τους δε. Για πολιτικούς και κομματικούς, μικροκομματικούς λόγους. Είναι δυνατόν να έρθει άλλος Ιβάν Σαββίδης να επενδύσει εδώ στην περιοχή με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις? Ακόμη ένα δείγμα ότι αυτό το κράτος χωλαίνει. Τον κυνηγούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί του η Νέα Δημοκρατία. Τον καβατζάρι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον ξεσκίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δυνατό ρε παιδιά. Δεν είναι δυνατό. Και πάμε στα τσιγαράδικα. Όσο θα ανεβαίνει ο φόρος στο τσιγάρο, στον καπνό, τόσο τα τσιγαράδικα, παράνομος καπνός, τα λαθρέα τσιγάρα και όλα αυτά τα πράγματα, είτε είναι χόρτα, είτε είναι εφημερίδες καμένες, είτε τίποτα άλλο,
θα κάνουν θράψη. Και χάνει το 100 δημόσιο εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σε φόρους. Γιατί, σε δασμούς. Γιατί είναι υπερβολικό. Όπως όλη η λογική, η φορολογική λογική είναι αναποτελεσματική και φέρνει αντίθετα αποτελέσματα, το ίδιο συμβαίνει στον καπνό και στα τσιγάρα. Αντί να βάλουν λογικούς φόρους και να τους εισπράττουν, βάζουν παράλογους φόρους, εν γνώση τους ότι δεν τους πράξουν. Και εν γνώση τους ότι θα οδηγήσουν τον κόσμο στην παρανομία. Για να δουλεύουν τα δικαστήρια και οι δικηγόροι. Προφανώς, ξέρω εγώ. Κάνε λοιπόν το φόρο από 3 ευρώ που τον έχει στο πακέτο φόρο, κάνε τον 1 ευρώ. Έτσι ώστε από τα 4 ευρώ το πακέτο να πάει στα 2. Και να πληρώνει ο άλλος κανονικό πακέτο 2 ευρώ πουλά. Γιατί να πληρώνει 4 και 5. Οπότε στη λάθρα με τα 2 ευρώ να τη βγάζει καθαρή. Θα δίνει 2 στην κανονική, 2 στην νόμιμη και πατάσετε αμέσως. Αμέσως το φαινόμενο της λαθεμπορίας και πάει κάθε κατεργάτης στον πάγκο του. Γιατί? Άρα λοιπόν, εν γνώση σας, εσείς φταίτε που εξωθείτε τον κόσμο στην παρανομία. Γιατί είστε υπερβολικοί και φορομπηκτικοί. Αυτή είναι η μόνη λύση. Μειώστε το φόρο στην πρώτη ύλη και να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα πληρώσει και θα πάει στα νόμιμα. Μειώστε το φόρο, τον υπερβολικό, τον παράλογο, όπου και αν υπάρχει φόρος και να είστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα πληρώσει. Ενώ τώρα ψάχνεστε. Και έχουν δουλειά, επαναλαμβάνω, οι ιδιοκτικές αρχές, οι εισαγγελικές αρχές, οι δικηγόροι, τα δικαστήρια και εν τέλει οι φυλακές. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε να κάνει την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Τόσους συμβούλους έχει ο Πρωθυπουργός. Δεν το λέει κανένας αυτό. Αν πείτε, έχει τον Καραρνίκα, έχει τον Λάμπρου. Εντάξει. Λέμε. Και να τελειώσω κάποια στιγμή. Να τελειώσω. Μάλλον όχι, θα τα αφήσω για άλλο δεύτερο. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Θέλω να σας πω κάτι. Αλλά δεν θέλω να το κάψω τελευταία στιγμή στην εκπομπή μου. Το αφήνουμε για αύριο. Πρώτο Θεός, αύριο τι είναι, Τρίτη, ναι. Τρίτη, γύρω στις 11.30 ανανεώνουμε το ραντεβού της εκπομπής. Να είμαστε γεροί και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.